αστυνομικοί καταδιώκουν έξω από τη Λάρισα ένα σπόρο αυτοκίνητο που με τις μετατροπές έχει ξεπεράσει τους 400 ύπους. Το γιοταχή, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, βγαίνει από το δρόμο και οι επιβαίνοντες εξαφανίζονται. Στα πίσω καθίσματα αφήνουν κλειδωμένο ένα χρηματοκιβώτιο με 250.000 ευρώ. Οι δράστες είχαν ληστέψει υπάλληλο εταιρείας πετρελοειδών, τον οποίο έδεσαν χειροπόδαρα και κλείδωσαν σε αποθήκη. Προσπάθησαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, όμως δεν τα κατάφεραν. Με τον εντοπισμό τους άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της δράσης της συμμορίας. Μετά από μια δίμηνη αστυνομική έρευνα, η οποία επεκτάθηκε εκτός από τον νομό Θεσσαλονίκης, σε νομό Λάρισας, Κιλκής, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, χθες ολοκληρώθηκε με την επιτυχή αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, 2 αναζητούνται, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε ληστείες, διαρρήξεις επιχειρήσεων και αφαίρεση χρηματοκιβωτίων και ταμιακών μηχανών, διαρρήξεις οικειών, κλοπές πινακίδων, και με τον τρόπο αυτό σταμάτησε η δράση της ομάδας αυτής, η οποία επεκτείνεται σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός της ληστείας στη Λάρισα, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 19 διαρρήξεις και 2 απόπειρες επιχειρήσεων και σπιτιών σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Δράμα. Από την εγκληματική της δράση, η οργάνωση αποκόμισε χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 295.000 ευρώ και τη Μαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ. Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης είναι ότι για τη διάπραξη των εκνόμων ενεργειών χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακά οχήματα 2 αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και υποδύναμης, προκειμένου να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και να αποφεύγουν τυχόν αστυνομικό έλεγχο, στα οποία είτε δεν τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, είτε τοποθετούσαν κλεμμένες ή παραποιημένες πινακίδες. Τα αυτοκίνητα που η αστυνομία χαρακτηρίζει επιχειρησιακά έκρυβαν σε χώρο όπου νίκιαζαν στην Νικόπολη και οι ίδιοι κυκλοφορούσαν με άλλα οχήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.